Θα συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στα Βαλκάνια, μιλώντας αυτή τη φορά για τον ερχομό των εθνικών κινημάτων και τη συγκρότηση των Βαλκανικών κρατών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιβάνη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Λιβάνη. Καλημέρα, κύριε Χαλαμπίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξεκινώντας τώρα ακριβώς στην αφετηρία της σύγχρονης εποχής, πώς θα μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε τους δρόμους που έφτασαν στα Οθωμανικά Βαλκάνια οι ιδέες της νεωτερικότητας και τι ρόλο έπαιξε μια ηγέτιδα εκείνη την εποχή, η ελληνική τάξη, ελληνική εντός ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, ελληνοορθόδοξη, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι, κοιτάξτε, δύο ειδών κυρίως θα λέγαμε είναι οι δρόμοι μέσω των οποίων όλες αυτές οι ιδέες του διαφωτισμού, του εθνούς κράτους, γαλλικής επανάστασης κτλ. Έφτασαν στα Βαλκάνια. Οι δρόμοι του εμπορίου βεβαίως και οι δρόμοι της παιδείας. Βέβαια αυτοί επικαλύπτονταν σε κάποιο σημαντικό βαθμό, καθώς αρκετοί έμποροι της εποχής ήταν και λόγοι. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, και στην παιδεία και στο εμπόριο, η ελληνική παρουσία ήταν κυρίαρχη. Καθώς ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε την εδραίωση μιας ισχυρής ελληνικής ή ελληνόφωνης βέβαια εμπορικής τάξης, η οποία ελέγχει το εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου και επεκτείνεται σε έναν ευρύτατο χώρο από την Νότια Ρωσία, τις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Δύσης. Έτσι η τάξη αυτή λοιπόν θα έρθει σε επαφή με αυτές τις νεωτερικές ιδέες και όχι απλώς θα μεταφέρει αυτές οι ιδέες στον Οθωμανικό Βαλκανικό χώρο, αλλά θα και ενισχύσει και πνευματικές δημόσεις, σχολεία, εκδόσεις βιβλίων, μεταφράσεις κτλ. Οπότε έμποροι από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη εκδυτικισμένοι λόγοι. Τι σημαίνει αυτό? Λόγοι που είτε είχαν σπουδάσει είτε ζούσαν στη Δύση και γνώριζαν ευρωπαϊκές γλώσσες, θα γίνουν και αυτοί ένα σημάντας μεταβίβασης αυτών των ιδεών. Είναι βασικό να τονίσουμε, καθώς μιλάμε για τα Βαλκάνια γενικά, ότι ο ρόλος της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών σχολείων, στα οποία φοιτούσαν και αρκετοί Σλάβοι, Αλβανοί και άλλοι λόγοι, εντάχθηκαν αυτοί σε ένα πολιτισμικό ελληνικό κλίμα, αν θέλετε, και μέσω αυτού οι νέες ιδέες έφτασαν και σε ευρύτερες περιοχές των Βαλκανίων. Οπότε η απάντηση, φαντάζομαι, στο ερώτημά σας είναι: λόγοι και έμποροι ήταν οι δρόμοι μέσα από τους οποίους ήρθαν οι ιδέες. Τώρα για την ελληνική ηγέτιδα τάξη, όπως λέτε, δεν υπήρχε βέβαια μία ηγέτιδα δύναμη ελληνική στην αυτοκρατορία των Οθωμανών. Υπήρχε βέβαια ένας βασικός θεσμός, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο όμως δεν ήταν εθνικός ελληνικός θεσμός με την νεωτερική έννοια του όρου, έτσι, αλλά ένας θεματοφύλακας μιας πολύ ευρύτερης ορθόδοξης παράδοσης που κάλυπτε βέβαια το σύνολο των Βαλκάνιων Ορθόδοξων Χριστιανών. Από την άλλη, οι ηγετικές ομάδες στον πληθυντικό βεβαίως έχουμε ελληνικές, λόγοι και έμποροι που προανέφερα, προύχοντες Πελοποννήσου, αρματολίτης Στερεάς, νησιώτες, φαναριώτες, αλλά ποιο είναι το βασικό? Καμία από αυτές τις ομάδες δεν ήταν ομογενοποιημένα σύνολα και καμία από αυτές τις ομάδες δεν κινήθηκε συντεταγμένα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αν θέλουμε να φανταστούμε την ελληνική κοινωνία της εποχής, για να κάνω έτσι μία μάλλον πεζή παρομοίωση, θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε ως ένα αυτοκίνητο που έχει μεν κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, με την έννοια ότι μέρη όλων των ηγετικών δυνάμεων συμμετείχαν στην Επανάσταση, αλλά δεν κινούνταν όλοι οι τροχοί με την ίδια ταχύτητα, ούτε και κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Εξαιρετική η μεταφορά. Νομίζω ότι απηχεί το πνεύμα της εποχής. Δεν κινούνται όλοι συντεταγμένα προς τη μία ή τη δεύτερη κατεύθυνση. Γι' αυτό και είχαμε εμπλοκές βέβαια και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όπως φάνηκε. Και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε να διακόψω για μια στιγμή, νομίζω ότι και αυτό το σύνολο που ονομάζουμε γενικώς φαναριώτες, στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο Κωνσταντινούπολιτες αριστοκράτες, αλλά είναι και σημαντικές οικογένειες από διάφορες περιοχές του Οθωμανικού χώρου, χριστιανικές, ορθόδοξες εννοώ, οικογένειες που σειραίουν στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν εκεί επιχειρήσεις και εμπλέκονται στην διοικητική λειτουργία του Οθωμανικού κράτους και συνέχεια, στο Πατριαρχείο βέβαια. Ακριβώς. Και στη συνέχεια στα Βαλκάνια κάνουν και επιγαμίες με ντόπιους εκεί άρχοντες κλπ. Μα βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να πούμε ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε νεωτερικούς όρους, εθνοτικά Έλληνες ήταν το μεγαλύτερο μέρος των φαναριωτών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό αποκλειστικό. Έχουμε οικογένειες με αλβανική καταγωγή, ή και ρουμανική καταγωγή. Ναι. Αλλά το κύριο τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια χριστιανική αριστοκρατία, βαθύτατα ορθόδοξη,
η οποία βεβαίως έχει αξιώματα στην Οθωμανική εξουσία, φανταστούμε τον Μαυροκορδάτο των Εξαφορήτων, τον περίφημο. Δραγωμάνοι κλπ. Δραγωμάνοι της Πύλης και του Στόλου βεβαίως, και βεβαίως ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Βεβαίως. Όπου τι κάνουν αυτοί, λειτουργούν και ως μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης λόγω πολυγλωσίας, λόγω επαφών με την Δύση, και βεβαίως δημιουργούν αυτό που ένας πολύ σημαντικός Ρουμάνος ιστορικός με ευφυή τρόπο αποκάλεσε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Δηλαδή έχουμε αυλές οι οποίες είναι... Ο Γιώργα νομίζω το είχε πει. Ακριβώς, ο Νικολάη Γιώργα, όπου έχουμε εδώ ακριβώς μια χριστιανική ελίτ, ανοιχτή όμως στη Δύση, αλλά μια υβριδική μορφή ελίτ, που συνυπάρχουν στοιχεία ανατολικά και δυτικά, και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι μιλάμε για μια ηγετική ομάδα απόλυτα ενταγμένη στο Οθωμανικό σύστημα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική του κατάσταση. Αλλά ποιο σημείο θέλετε να απαντήσω τώρα? Ναι, να κάνουμε και στο σημείο αυτό μια χρήσιμη έτσι, διευκρίνηση για φίλους που μας ακούνε και δεν είναι ίσως εξοικειωμένοι με την ιστορική πραγμάτευση. Όταν οι ιστορικοί μιλούν για έθνος εκείνη την εποχή, εννοούν μια συγκεκριμένη πολιτική οντότητα. Δεν εννοούν ότι δεν υπήρχε πριν από το έθνος μια συλλογική ταυτότητα με διάφορες. Μιλάμε για το nation, το nation. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν, δεν υπάρχει η ανθρώπινη κοινωνία χωρίς συλλογική ταυτότητα. Πολύ σωστά. Αλλά τι είναι όμως αυτό το πράγμα? Απλά θα λέγαμε, συλλογική ταυτότητα είναι η απάντηση στο ερώτημα τι είσαι. Ένα ερώτημα που φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Γιατί? Γιατί, όπως ξέρετε, η συντηρητική πλειοψηφία των Βαλκανίων που αποτελούνταν από απαίδευτους αγρότες έχουν το συνήθειο να μην γράφουν τι πιστεύουν, διότι δεν ξέρουν να γράφουν. Οπότε η φωνή τους χάνεται. Γιατί? Γιατί ακούμε τις μαρτυρίες άλλων που έγραψαν για αυτούς. Και αυτοί οι άλλοι που έγραψαν... Αυτοί οι άλλοι ήταν παιδευμένοι και έβλεπαν τον απαίδευτο αγρότη μέσα από τα δικά τους μάτια ή μέσα από τις δικές τους εμπειρίες. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα? Η συλλογική αυτή ταυτότητα, λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα τι είσαι, αλλάζει βεβαίως ιστορικά, ανάλογα με την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Τώρα, με τον όρο έθνος, όπως τον αναφέρεται, εννοούμε βέβαια μια ιστορική κατασκευή ποιας εποχής, της νεωτερικής, η οποία εξελίσσεται και αποκρισταλώνεται σε αυτό που ο σημαντικός Βρετανός ιστορικός, ο Έρικ Χόμπσμπομ, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός και στην Ελλάδα, η εποχή που αυτός απεκάλεσε ο μακρός 19ος αιώνας. Ποια είναι αυτή η εποχή? Η εποχή που ξεκινάει με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και ολοκληρώνεται με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Αυτή είναι η εποχή του έθνους κράτους. Και ακριβώς για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για τα οποία συζητάμε τώρα, η εποχή των επαναστάσεων ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ακριβώς η εποχή μετάβασης από μια προεθνική, μια θρησκευτική ταυτότητα του Ρωμιού, για παράδειγμα, για την ελληνική περίπτωση, σε μια ταυτότητα νεωτερική του εθνικισμού και του έθνους κράτους. Αυτό βέβαια δεν συνέβη αυτόματα. Ούτε όλοι αντιλαμβάνονταν εκείνη την εποχή την έννοια του έθνους, ούτε και αντιλαμβάνονταν πλήρως, δεν υπήρχε ομοφωνία για το ποιος ανήκει στο έθνος αυτό. Οπότε μιλάμε για μια διαδικασία μετάβασης από μια προεθνική θρησκευτική ταυτότητα σε μια νεωτερική εθνική ταυτότητα. Και νομίζω ότι και μέσα στην ελληνική επαναστατική διαδικασία μετά το 1821 βλέπουμε ακόμα και εκεί μέσα αποκλίνουσες απόψεις ως προς το περιεχόμενο του εθνικού κορμού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, καθώς εκείνη την εποχή, για παράδειγμα, ο όρος Ρωμιός αρχίζει να αντικαθίσταται με τον όρο Έλλην και ο όρος γένος, όπως τον ξέραμε στην έκφραση, το γένος των χριστιανών, το γένος των Ρωμαίων, αρχίζει να αντικαθίσταται από την έννοια έθνος. Προφανώς, και καθώς μιλάμε για μια κατακαιρματισμένη κοινωνία με πολλά ρήγματα πολιτισμικά, τοπικά, κοινωνικά και άλλα, βεβαίως και δεν υπήρχε ομοφωνία για το ποιος είναι Έλληνας, που φτάνει η Ελλάδα και ποιος ανήκει σε αυτήν. Γιατί ξέρετε, το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα κριτηρίων. Ποια κριτήρια θέτεις? Αν θέσουμε το κριτήριο της γλώσσας, για παράδειγμα, το οποίο αγαπούσε ο Κοραής βεβαίως, και ο πρόεμος Παπαρηγόπουλος αργότερα. Έλληνας είναι αυτός που μιλάει ελληνικά. Μια άλλη κυρίαρχη αντίληψη ήταν η αντίληψη ότι Έλληνας είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Αναφέρω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, το λεγόμενο νόμος επιδαύρου προσωρινών πολίτευμα της Ελλάδος, το οποίο το έχουμε τον Ιανουάριο του 1822, περιέχει ορισμό του Έλληνα. Ποιος είναι αυτός? Έλληνες εισήν, όσοι πιστεύουσιν εις Χριστόν. Και αυτό είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Είναι απολύτως βασικό ότι ίσως ο ισχυρότερος δεσμός που ένωνε
τους επαναστατημένους Έλληνες ενάντια στον αλλόφωνο, αλλογενή, αλλά κυρίως αλλόθρησκο κυρίαρχο, τον Οθωμανό, ήταν βέβαια η θρησκεία. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έλληνες εσύν όσοι πιστεύουν εις Χριστόν. Τώρα, ο πλουραλισμός όμως αυτών, αν θέλετε, των κριτηρίων, γρήγορα εμφανίστηκε. Στη συνέχεια έχουμε Έλληνας είναι όποιος είναι χριστιανός, αλλά και μιλάει ελληνικά και έρχεται απ' έξω. Και θα φτάσουμε και στο Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827, όπου θα έρθει και το εθνοτικό στοιχείο. Έλληνας είναι επίσης και όποιος είναι γεννημένος από πατέρα Έλληνα. Οπότε παρατηρούμε μια διαπάλη, αν θέλετε, τουλάχιστον τριών στοιχείων για τον καθορισμό του Έλληνα. Η θρησκεία και κυρίως η Ορθοδοξία, δεν λέγεται επίσημα αλλά αυτό εννοούμε, η γλώσσα και η καταγωγή. Σε αυτά, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς θα εμπλακούμε και σε αγώνες με τους Βουλγάρους και άλλους Σλάβους για το ζήτημα της Μακεδονίας, θα μπει και ένα άλλο κριτήριο πολύ έντονο. Το λεγόμενο φρόνημα, δηλαδή η θέληση να ενταχθείς σε έναν εθνικό. Η συνείδηση, όπως λέμε. Όπως θα ονομάζαμε εμείς σήμερα η εθνική συνείδηση. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια διαπάλη λοιπόν αυτών των κριτηρίων και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το κριτήριο αυξομειώνεται και το μέγεθος της Ελλάδας. Αν θεωρήσουμε τον τομέα της θρησκείας, για παράδειγμα, ως τον βασικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα σύνορα του ελληνικού κράτους μπορούσαν να φτάσουν να καλύψουν το σύνολο των Βαλκανίων. Πολύ σωστά. Όταν μιλάμε βεβαίως για άμυγος ελληνόφωνους πληθυσμούς, αρχίζει και μικραίνει αυτή η αντίληψη. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε εδώ μια ποικιλία στοιχείων. Τώρα, αντίστοιχα και σε συνέχεια των τεκτονικών εξελίξεων που οδήγησαν στην ελληνική ανεξαρτησία, έχουμε την εμφάνιση και άλλων εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια. Αναφέρατε κι εσείς ήδη Βουλγάρους κλπ. Και σε διάφορες φάσεις αυτά τα κινήματα οδηγούν και στη συγκρότηση των υπόλοιπων Βαλκανικών κρατών. Έτσι, όσο πιο συμπυκνωμένα μπορούμε, με ποια διάδοχη σειρά φτάνουμε εκεί? Κοιτάξτε, μπορούμε και πάλι να παρουσιάσουμε για να εικονογραφήσω αυτό που λέω, τον εθνικισμό με την εμφάνιση ενός ποταμιού. Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με την παρομοίωση αυτή, λοιπόν, ο εθνικισμός είναι ένα ποτάμι, το οποίο αρχίζει να αρδεύει, αν θέλετε, μια άνυδρη περιοχή, τα Βαλκάνια, στα τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Γιατί λέω άνυδρη περιοχή? Διότι καθώς ακόμα βρισκόμαστε σε προεθνικές ταυτότητες, τα Βαλκάνια ακόμα δεν είχαν επηρεαστεί από αυτό το ποτάμι. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Για κάποιους πληθυσμούς αυτό είναι ένα απλό ήρεμο ποτάμι, για κάποιους άλλους είναι ένα ασήμαντο ριάκι, αλλά για κάποιους τρίτους είναι ορμητικός χύμαρος. Τι θέλω να πω? Ο εθνικισμός δεν επηρέασε όλους τους βαλκανικούς λαούς ταυτόχρονα, ούτε είχε παντού την ίδια ένταση. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός εθνικισμός είναι μια πρώιμη έκφραση του εθνικισμού στα Βαλκάνια, γιατί για λόγους που είπαμε έχουμε μεγάλους δεσμούς με την Δύση, ισχυρή εμπορική τάξη, παιδεία, έτσι είναι ο ελληνικός διαφωτισμός. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν κάνουν το ελληνικό έθνος να σχηματίζεται πρώτο χρονολογικά. Τα στοιχεία αυτά όμως έλειπαν στις υπόλοιπες βαλκανικές περιπτώσεις ή δεν είχαν το ίδιο ιστορικό βάθος. Έτσι έχουμε και μερικά παράδοξα. Για παράδειγμα, από χρονολογική άποψη, η πρώτη επανάσταση του 19ου αιώνα είναι η Σερβική Επανάσταση, μόλις το 1804, πριν την Ελληνική. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν επανάσταση που έγινε με το πρόταγμα του έθνους κράτους και την εωτερικότητα. Ήταν μια κοινωνική επανάσταση. Την εποχή εκείνη είχε εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς τρόμου στη Σερβία από γενιτσαρικά στρώματα. Είχαμε σφαγιασμό της προυχοντικής ελίτ των Σέρβων. Οπότε η επανάσταση τι κίνητρο είχε? Την επαναφορά ακριβώς της οπομανικής νομιμότητας. Και όχι το έθνος κράτος. Βέβαια, η σερβική εξέγερση, που μάλιστα εξελίχθηκε και σε δύο φάσεις, κατέληξε στη δημιουργία μιας αυτόνομης σερβικής ηγεμονίας, όχι ανεξάρτητης. Και τότε ξεκίνησε και η εθνικοποίηση, αν θέλετε, του σερβικού ζητήματος. Οπότε άργησε λίγο η Σερβία, παρότι έκανε επανάσταση πρώτη. Σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν βρέθηκε ο βουλγαρικός εθνικισμός. Έχουμε μια μεγάλη βουλγαρική επανάσταση μόλις το 1876. Προσέξτε, 1821. Αρκετά αργότερα. Ναι. Γιατί? Και το ενδιαφέρον ποιο είναι εδώ? Ο βουλγαρικός εθνικισμός δεν ήταν απλά αντιτουρκικός, όπως ήταν ο δικός μας, αλλά είχε και μια ισχυρότατη αντιελληνική αιχμή. Γιατί? Διότι ακριβώς λόγω του κυριαρχού ρόλου της ελληνικής παιδείας σε βουλγαρικές περιοχές, έχουμε σημαντική γλώσσικη και πολιτισμική αφομοίωση Βουλγάρων στον Ελληνισμό, ακριβώς λόγω της κυριαρχίας παιδείας και εμπορίου
των Ελλήνων, αλλά και υπαγωγή βεβαίω των Βουλγάρων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οπότε έπρεπε να συγκροτήσουν την ταυτότητά του σε αντιδιαστολή και με την Ελληνική. Ακριβώς, σε αντιδιαστολή με του Έλληνε και μάλιστα στα πρώτα συγκριτήματα του βουλγαρικού εθνικισμού, τέλη 18ου αιώνα, έχουμε αναφορέ του είδου γιατί οι Βούλγαρε ντρέπεσαι να μιλά τη γλώσσα σου, γιατί δεν ξέρει ότι και εσύ είχε βασιλεί και Αγίου. Διαπιστώνουμε λοιπόν εδώ ότι θεώρησαν οι Βούλγαροι και μάλιστα οι Βούλγαροι εθνικιστές ιστορικοί του 19ου αιώνα κατηγόρησαν, αν θέλετε, το Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό γενικά ως αποβουλγαρισμό και βίαιο εξελληνισμό. Βέβαια, αυτό δεν ευσταθεί. Η ελληνική κυριαρχία στα Βαλκάνια ήταν αποτέλεσμα ιστορικών συνθήκων. Δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο τον 18ου αιώνα, ας πούμε, να κάνουμε τους Βουλγάρους Έλληνες. Διότι τότε σχηματίζονταν ακόμα το ίδιο το ελληνικό έθνος. Ωστόσο, οι Βούλγαροι το εξέλαβαν έτσι. Συνεπώς, αργεί η Βουλγαρία να αποκτήσει έτσι ένα αποκρισταλωμένο εθνικό κίνημα και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η πρώτη μεγάλη έτσι είσοδος των Βουλγάρων στον εθνικισμό γίνεται μόλις το 1870, αλλά πώς, με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης βουλγαρικής ορθόδοξης εκκλησίας, η οποία έτσι απομακρύνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άρα απομακρύνεται από τον εξελληνισμό. Βλέπετε δηλαδή ότι οι Βούλγαροι είχαν δύο εχθρούς, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον πολιτισμικό ρόλο του ελληνισμού. Και τέλος, μια ακόμα περίπτωση επίσης ενδιαφέρουσα είναι η Αλβανία βέβαια, όπου εκεί είχαμε ακόμα δυσμενέστερες κοινωνικές συνθήκες. Έχουμε τρομακτικά ρήγματα στην αλβανική κοινωνία. Ποια είναι αυτά? Έχουμε στο βορρά τους γκέκιδες, οι οποίοι είχαν και φυλετική οργάνωση. Στο νότο έχουμε τους αγρότες τόσκιδες. Έχουμε έναν τριχασμό των Αλβανών θρησκευτικό. Τι σημαίνει αυτό? Στο βορρά έχουμε ισχυρούς καθολικούς θύλακες. Στο νότο έχουμε συμπαγείς ορθόδοξους πληθυσμούς και βεβαίως στο κέντρο μια μεγάλη μουσουλμανική πλειοψηφία. Έτσι, οπότε, αν προσθέσουμε την έλλειψη παιδείας στα αλβανικά, η αλβανική γλώσσα δεν έχει ένα αλφάβητο, γράφεται πότε με ελληνικά, πότε με αραβικά στοιχεία, πότε με λατινικά. Δεν έχουμε ισχυρή εμπορική τάξη. Επίσης σημαντικό, Αλβανοί, όπως και Βούλγαροι και Σέρβοι, δεν υπήρχαν τότε στο καντράν, ξέρετε, στην οθόνη των Ευρωπαίων. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια. Είναι σημαντικό λόγω ενός ιστορικού ατυχήματος. Βέβαια, οι Σλάβοι δεν είχαν αρχαίο παρελθόν, όπως είχαν οι Έλληνες αρχαίο παρελθόν, το οποίο θαύμαζαν οι Ευρωπαίοι. Ενώ οι Αλβανοί ήταν οι μεγάλοι άγνωστοι της Ευρώπης. Οπότε, ο αλβανικός εθνικισμός θα αργήσει ακόμα περισσότερο. Τα πρώτα του έτσι σημάδια θα εμφανιστούν μόλις στα τέλη του αιώνα, στο 1878 και μετά, και βεβαίως το αλβανικό κράτος θα γίνει αργότερα το 1912. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται μεν το ποτάμι, αλλά δεν είναι για όλους ένας χήμαρος που συνεπέρνει τα πάντα, ούτε έχει την ίδια χρονικότητα σε όλους τους βαλκανικούς λαούς. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια έτσι, ευρύτερη δύναμη που επιδρά καταλυτικά στη συγκρότηση του σύγχρονου βαλκανικού σκηνικού ή αυτό υπήρξε αποτέλεσμα ενός ανταγωνισμού δυνάμεων όχι μόνο ενδοβαλκανικών αλλά και εξωβαλκανικών και ενώ φυσικά αυτοκρατορίες και δυτικές δυνάμεις και τα λοιπά εκείνη την εποχή πάνω στο πεδίο της Οθωμανικής έκλειψης. Ναι, και της Οθωμανικής κρίσης, ας το πούμε έτσι, αν και όρος αυτός έχει υπερεκτιμηθεί. Δεν μπορεί μια αυτοκρατορία να βρίσκεται σε κρίση για δύο αιώνες, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, βέβαια, υπήρχε μια κρίση με την έννοια, τι εννοούμε, αδυναμία του αυτοκρατορικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης να ελέγξει αρχικά την περιφέρειά της. Έτσι έχουμε την Αίγυπτο, Μεχμεταλή, έχουμε τον Μπασβάνογλου στη Βουλγαρία σχεδόν ανεξάρτητο, τον Αλή βεβαίως, τον Αλή Πασά. Λοιπόν, έχουμε κρίση. Αλλά δεν υπήρξε βεβαίως μία παγκόσμια δύναμη, όλο αυτό που αναφέρατε, που εγγράφεται, η ανάδυση ακριβώς και η εξέλιξη των Βαλκανικών κρατών εγγράφεται βεβαίως στο περίφημο ανατολικό ζήτημα. Τι είναι αυτό? Είναι η διαχείριση από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων, Γαλλία, Ρωσία, Βρετανία, της προϊούσης απόσυρσης των Οθωμανών από τα Βαλκάνια. Οπότε δεν έχουμε μία παγκόσμια δύναμη, έχουμε τουλάχιστον τρεις, θα προσθεθούν και άλλες στο τέλος του αιώνα, η Γερμανία κτλ. Η Ιταλία, για παράδειγμα, εκεί με την Αλβανία. Και, ναι, και η Ιταλία, ναι, και αργότερα βέβαια, καθώς η Ιταλία θα γίνει και αυτή, θα πετύχει την ενοποίησή της, θα αρχίζει να εμφανίζει και αυτή έτσι, αυτοκρατορικές επιδιώξεις. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μεγάλη δύναμη άξια του ονόματος, αν δεν είχε αποικίες. Οπότε και οι Ιταλοί θα αρχίσουν να στρέφονται σε διάφορα πράγματα. Προσέξτε όμως ένα ενδιαφέρον, μιλάμε για ανατολικό ζήτημα. Τα ονόματα, ξέρετε, έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει ανατολικό ζήτημα? Όταν εγώ είμαι στην Κωνσταντινούπολη, το ζήτημα των Βαλκανίων είναι το δυτικό ζήτημα. Αλλά ποιος το ονόμασε έτσι? Το ονόμασε έτσι βεβαίως κάποιος που μιλάει από την πλευρά του Παρισιού ή του Λονδίνου.
Οπότε όποιος μιλάει δίνει και ονόματα και όποιος δίνει και ονόματα ελέγχει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε ανατολικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σημείο που θέλω να τονίσω ένα σημείο το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον. Το όλο ανατολικό ζήτημα δεν σχετίζεται κατ' ελάχιστον με το τι ήθελαν οι Βαλκάνοι ή με το τι επιδίωκαν αυτοί. Το ζήτημα ήταν, η στόχευση ήταν να διατηρηθεί η ειρήνη στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που ενδιέφερε τις μεγάλες δυνάμεις ήταν βεβαίως να ελέγχουν η μία την άλλη, αλλά κυρίως να μην γίνει ευρωπαϊκός πόλεμος. Μια ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή. Ακριβώς, ισορροπία δυνάμεων και βεβαίως συσχετισμός δυνάμεων, αλλά με βασικό ζήτημα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εξού και το όνομα Ανατολικό Ζήτημα, που δείχνει μια δυτική οπτική, διότι σε αυτήν ακριβώς την οπτική εγγράφεται το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως η κάθε μεγάλη δύναμη είχε τις δικές στρατηγικές επιδιώξεις, μια και μιλάμε για την Ελλάδα για παράδειγμα, αλλά και τα ευρύτερα Βαλκάνια. Η Βρετανία για παράδειγμα ήθελε να διατηρηθεί μια ισχυρή Οθωμανική αυτοκρατορία. Γιατί στο πλαίσιο της τρομερής ρωσοφοβίας που υπήρχε τότε στη Βρετανία, υπήρχε ο φόβος ότι αν διαλυθεί άτακτα η Οθωμανική αυτοκρατορία, το κενό θα καλυφθεί από τη Ρωσία και έτσι, καθώς η Ρωσία θα ελέγχει χερσαίους και ανατολικούς δρόμους Ανατολικής Μεσογείου, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η Ινδία βεβαίως, η οποία είναι και η μεγάλη έννοια της αυτοκρατορίας. Οπότε για το λόγο αυτό οι Βρετανοί έχουν κυρίαρχη στόχευση να μην δράσουν αυτόνομα οι Ρώσοι στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως στην περίπτωση της Ελλάδας. Τώρα η Ρωσία έχει τις δικές αντιλήψεις, θεωρεί ότι είναι μια νόμιμη, έτσι, είναι ο νόμιμος υποστηρικτής και προστάτης των Ορθοδόξων Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το θεωρεί λανθασμένα βέβαια, σύμφωνα με τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή, η οποία δεν έλεγε πουθενά ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι ο προστάτης των Χριστιανών. Έτσι το εξέλαβαν οι Ρώσοι. Το ερμήνευσαν, ναι, ναι. Έτσι το ερμήνευσαν ακριβώς οι Ρώσοι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ήταν το εξής, ότι και οι τρεις δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να κινηθούν συντεταγμένα και μαζί, προκειμένου ακριβώς η μία να ελέγχει την άλλη. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, όλες οι συνοριακές διευθετήσεις που είχαμε στα Βαλκάνια, τα ελληνικά σύνορα, από τον Αβρακικό Παγασίτικο μέχρι την παραχώρηση των Ιωνίων, μέχρι τη Θεσσαλία και Άρτα το 1881, αλλά και στην περίπτωση της Βουλγαρίας, όλα τα σύνορα αυτά είχαν βεβαίως την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων, οπότε έχουν τον κυρίαρχο ρόλο καθόλου τον 19ο αιώνα, και αν θέλετε μια αυτονόμηση των Βαλκανικών κρατών θα γίνει μόλις το 1912 πια, στον 20ο αιώνα, με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Έτσι, ναι, ναι. Ο οποίος τι έγινε, ήταν ένας πόλεμος των Βαλκανικών κρατών, παρά τις αντιρρήσεις τόσο των Ρώσων όσο και των Βρετανών. Οπότε έχουμε ένα πλέγμα συμφερόντων, τα οποία βεβαίως επιδρούν καταλυτικά στο σύγχρονο βαλκανικό σκηνικό. Αλλά κυρίως, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ναι, επειδή είπατε για μια παγκόσμια δύναμη, αν θα μπορούσαμε να πούμε μια παγκόσμια δύναμη που διαμορφώνει κράτη και έθνη στα Βαλκάνια, αυτή η παγκόσμια δύναμη δεν είναι χώρα, αλλά ο λεγόμενος εκδυτικισμός ή εξευρωπαϊσμός. Κάτι που θα λέγαμε εξυγχρονισμό με τα μέτρα της εποχής. Αυτή ήταν η κυρίαρχη δύναμη που επέδρασε παντού. Γιατί όλα τα βαλκανικά κράτη κινήθηκαν, θα λέγαμε, σε δυτικούς δρόμους. Δηλαδή δεν δημιούργησαν έθνη κράτη, δημιούργησαν πολιτικούς θεσμούς, σύνταγμα, βουλή, εκλογές, οι οποίες παρά τις λειτουργίες τους, οι οποίες βεβαίως οφείλονται στην διαντίδραση, αν θέλετε, μιας δυτικής ιδέας με ένα μεταοθωμανικό περιβάλλον, παρά τις λειτουργίες κινήθηκαν προς δυτική κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, δεν ήταν δηλαδή μια, αυτό το τονίζω για να τονίσω βεβαίως και τον εξαιρετικά νεωτερικό ρόλο της Επανάστασης του 21, έτσι, η οποία δεν ήταν, όπως πολλοί πιστεύουν, η Επανάσταση του 21 ήταν το τέλος πολλών προσπαθειών των Ελλήνων. Ναι, δεν είναι έτσι βέβαια. Η Ελληνική Επανάσταση και η δημιουργία εθνών κρατών στα Βαλκάνια λειτουργήσε και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό. Το ζήτημα ήταν όχι απλώς η απελευθέρωση ενός έθνους, αλλά, για να χρησιμοποιήσω όρους εποχής, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτεύματος και μιας ευνομούμενης πολιτείας, η οποία θα είναι χτισμένη με δυτικές ιδέες. Αυτό επηρέασε βαθύτατα. Η Επανάσταση δεν έγινε για την απομάκρυση των Οθωμανών απλώς, αλλά και για την διάλυση του Οθωμανικού κοινωνικού συστήματος. Κάτι βεβαίως το οποίο δημιούργησε εσωτερικά προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς οι ελληνικές ηγετικές ελίτ ήταν απόλυτα ενταγμένες σε αυτό ακριβώς το σύστημα.
Οπότε αυτή θα έλεγα ήταν μια, η παγκόσμια δύναμη, αν θέλετε, ιδεολογική, που επέδρασε καταλυτικά στο βαλκανικό σκηνικό και σε πολιτικό επίπεδο βέβαια το ανατολικό ζήτημα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιβάνιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή εύχομαι. Γεια σας.